Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επειδή δεν έχουμε μιλήσει από τότε, ενώ από τα debate των δημοτικών εκλογών, θέλω να το πω έτσι ευθέως και δημοσίως και αναλαμβάνω έτσι την ευθύνη αυτού που λέω, ότι κάνατε ένα πραγματικά εξαιρετικό αγώνα, όλοι υποψήφοι, αλλά εντόπισα σε εσάς πόσο βαθιά γνωρίζετε τα θέματα της Αθήνας και εξεπλάγουν θετικά. Σας είχα ούτως ή άλλως σε υπόλοιψη, αλλά αυτό ήταν ακόμα έτσι πιο ενδιαφέρον που εντόπισα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πάμε τώρα. Τι περιμένει το ΚΚΕ την Κυριακή τώρα? Εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα με χρυσεσχάτων. Έχουμε ένα πολιτικό κλίμα πολύ υψηλής πόλωσης μεταξύ των δύο μονομάχων. Από την άλλη όμως έχουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον και μια περίπου προεξοφλημένη κατάσταση. Ο κόσμος δεν δείχνει να πολύ ενδιαφέρεται. Άρα το ΚΚΕ μέσα σε όλο αυτό πώς τοποθετείτε? Θα έλεγα ότι η πόλωση είναι μόνο στην προσπάθεια που κάνει το δίπολο, ο σημερινός διπολισμός, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίσουν διαχωριστικές γραμμές, διαφορετικά προγράμματα, ενώ στις στρατηγικές επιλογές συμφωνούν, είναι ταυτισμένοι, μαζί ψήφισαν τα μνημόνια, ο ένας παραδίδει στον άλλον. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η πόλωση στον κόσμο. Θα έλεγα υπάρχει ένας εγκλωβισμός, θα έλεγα υπάρχει μια απαραίτηση, μια επιλογή ανάμεσα στο μικρότερο κακό, στο να φύγουν αυτοί ή να μην έρθουν οι άλλοι. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, και επειδή τα πράγματα είναι δεδομένα, είναι σίγουρο ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα, μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει από εκεί που παραδίδουν οι προηγούμενοι, οι σημερινοί. Το κρίσιμο μέγεθος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση είναι ο αντίπαλός της, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πόσο δυνατό θα είναι. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι το διακύβευμα για ένα κόσμο αριστερό, για ένα κόσμο που πάλεψε αυτά τα χρόνια, για ένα κόσμο που δεν παρακολούθησε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μετάλλαξη, στην διαμόρφωση του σήμερα, στον άλλο πόλο αυτού του πολιτικού συστήματος, των μνημονίων και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Τώρα θα σας συντριγκάρω, γιατί ξέρω και άκουσα χθες και τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Ένας ψηφοφόρος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται, αν είναι ή όχι τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, ως αριστερός, γιατί να μην ψηφίσει Βαρουφάκη, που είναι και φρέσκο αίμα στο πολιτικό σκηνικό, με το Μέρα 25 μπορεί να μπει και στη Βουλή και να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ιδιαίτερα όταν ο Βαρουφάκης λέει ότι και εγώ αν δεν είχα το Μέρα 25 ΚΚΕ θα ψηφίζει. Θα έλεγα, εντάξει, τώρα αυτά που λέει ο Βαρουφάκης είναι προεκλογικές κουβέντες στην προσπάθεια για να μπει στη Βουλή. Η ουσία είναι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που πιθανόν να μην γνωρίζουν, γιατί οι παλιότεροι πρέπει να θυμηθούν. Ο Βαρουφάκης ήταν βασικός υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο υπουργός ο οποίος όχι μόνο ψήφισε επιστολικά το τρίτο μνημόνιο, αλλά ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο, το μνημόνιο Σαμαρά Βενιζέλου, ψηφίζοντας την επέκτασή του για ένα εξάμηνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάφτισε την Τρόικα θεσμούς και είχε ανακοινώσει, να θυμίζουμε, ότι το 70% του δεύτερου μνημονίου ήταν καλό, το 30% έπρεπε να διαπραγματευτούμε. Όλα αυτά είναι αποδείξεις, θα λέγα, για έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται σήμερα, δεν θέλει να μπει σε αυτή τη λογική ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, ότι είμαστε καταδικασμένοι να επιλέγουμε ανάμεσα στο Μανολιό που αλλάζει τα ρούχα και τα φοράει αλλιώς, ανάμεσα σε μια εναλλαγή κομμάτων που πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του έδειξε ότι αποτελεί τη συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής. Γι' αυτό και ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και με την πολιτική του, αν θέλετε, εμφανίζει δικαιωμένες μια σειρά επιλογές τις οποίες θέλει να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο εμείς καλούμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο που συναντήθηκε μαζί μας στις πρόσφατες εκλογές, ψηφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα, στην Ευρωκάλπη, στους Δήμους, στις περιφέρειες, να επαναβεβαιώσει αυτή την ψήφο, να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν του είπαμε ψέματα, δεν τον κοροϊδέψαμε, δεν παρουσιάσαμε τα πράγματα αλλιώς και ταυτόχρονα παλέψαμε και παλεύουμε και είμαστε η εγγύηση απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Όσο ισχυρό, πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο θα είναι πιο δύσκολο το πέρασμα μιας άγριας πολιτικής που θα συνεχίσουν η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε τη Δευτέρα το Eurogroup συζητά για την Ελλάδα με βάση τα συμφωνηθέντα.
και τις δημοσιονομικές προσαρμογές, δηλαδή λογαριασμό που θα έρθει στον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι το Σεπτέμβριο έρχεται η επόμενη αξιολόγηση. Σε αυτά τα επίπεδα θα κινηθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και χρειάζεται αντίπαλο. Και αυτός ο αντίπαλος, τώρα σκεφτεί ένας κόσμος, δεν μπορεί να είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που τα ψήφισε όλα. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, τα υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ακροδεξοί του Καμένου χωρίς τον Καμένο, οι υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου, της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και όλοι οι άλλοι που έχει μαζέψει. Αλλά οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστές βουλευτές, τα εκλογικά ποσοστά και η δύναμη που θα έχει το ΚΚΕ. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την συνομιλία. Καλή προσωπική επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε καλά.